Είμαστε σε επαφή με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Ενότητας Ηρακλείου και με τον Πρόεδρο και με τον Γενικό Γραμματέα και με την ΠΙΝΙΟ, όπου ζητάμε κάτι πάρα πολύ απλό. Σεβόμαστε την κινητοποίησή τους, άλλωστε σεβόμαστε όλες τις κινητοποίησεις των εργαζομένων, αλλά η μία κοινωνική ομάδα δεν μπορεί να υπονομεύει την επαγγελματική δραστηριότητα της άλλης. Αν συνεχίσουν οι εποχή, γιατί υπάρχει και τώρα πρόβλημα, αλλά δεν είναι οξυμένο. Θα οξυνθούν τα προβλήματα εάν επαναληφθεί 48 ώρες η απεργία, οπότε ουσιαστικά έχουμε έναν αποκλεισμό του νησιού, όχι μόνο της Ενότητας Ηρακλείου, αλλά αποκλεισμό του νησιού. Και αγορές χάνουμε και προϊόντα καταστρέφονται και είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος. Τα γνωρίζετε και από τις προηγούμενες περιπτώσεις. Η ΠΙΝΙΟ δεν έχει απαντήσει ακόμα στο αίτημα που έχει υποβληθεί από την Ομοσπονδία να αφήσουν προϊόντα μέρα παραμέρα τουλάχιστον να συνεχίσουν να φεύγουν στην Αθήνα. Ανάλογα με την απάντηση θα είναι και οι δικές μας πρωτοβουλίες. Θα είμαστε πάντα σε επαφή με τους αγρότες για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό και βεβαίως με την κυβέρνηση όταν χρειαστεί για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε πάλι αυτή την κρίσιμη κατάσταση.